30 ναυτικά μίλια νοτιότερα βρίσκεται η μεγάλη Μαρίνα Σολεντσάρα, που παρέχει όλες τις ευκολίες για τα πολυάριθμα σκάφη που φιλοξενεί. Ολόκληρη η ανατολική ακτογραμμή της Κορσικής, από την Πάστια έως τη Μαρίνα Σολεντσάρα, είναι μια απέραντη και σχεδόν ολόισια αμμουδιά πολλών ναυτικών μιλίων, από εδώ και κάτω το τοπίο αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει, σχηματίζοντας πολύ μεγάλους και βαθείς όρμους. Το μεγαλύτερο όρμο της ανατολικής πλευράς της Κορσικής αποτελεί ο Βέκιο, μιας και εισχωρήσει στεριά σε μήκος 4 ναυτικών μιλίων, ενώ το πλάτος του σε κάποια σημεία φτάνει μέχρι και το 1 ναυτικό μίλι. Είναι από τους πολυσύγναστους όρμους της Κορσικής και η κίνηση των σκαφών είναι πολύ μεγάλη. Τα βάφη του όμως είναι πολύ μικρά και για το λόγο αυτό άλλωστε υπάρχει ένας σηματοδοτημένος θαλασσινός διάδρομος, ο οποίος οδηγεί με ασφάλεια στη Μαρίνα. Γρήγορα, πήραμε το τροχοφόρο τρενάκι που ξεκινά κάθε ώρα έξω από τη Μαρίνα και σύντομα μας μετέφερε στη μικρή καστροπολιτεία του Πόρτο Βέκιο. Χτισμένη στην κορυφή του καταπράσινου λόφου που βρίσκεται στη βορεινή πλευρά του λιμανιού, μοιάζει να επιτηρεί ολόκληρο τον κόλπο. Λίγο αργότερα βρισκόμασταν και πάλι στο Φωσκωτό. Προορισμός μας τη φορά αυτή, ο μαγευτικός όρμος της Σάντα Τζούλια, που έμενε να είναι και ο τελευταίος μας σταθμός επί κορσικανικού εδάφους. Μείναμε πραγματικά ενθουσιασμένοι όταν μετά από τα μισά του όρμου, το βαθύ μπλε της θάλασσας έδινε τη θέση του σε ένα εκπληκτικό τυρκουάζ χρώμα που απλωνόταν σε ολόκληρο τον όρμο. Η εικόνα της ξύλινης προβλήτας, που υποστηριζόμενη από κάθε τους πασάλους έμοιαζε να αιωρείται πάνω από τα απίστευτα διάφανα νερά, ήταν από τις ομορφότερες εικόνες που έχουμε ποτέ αντικρίσει. Περπατούσαμε συνέχεια κατά μήκος της αμμουδιάς και χωρίς να το πολυσκεφτούμε, αποφασίσαμε να διενυκτερεύσουμε εδώ. Να κοιμηθούμε εν πλώ, πλαγιοβετημένοι στην ξύλινη προβλήτα. Θέλαμε από εδώ να αποχαιρετήσουμε την Κορσική και καθώς θα την αφήναμε στην πρίμνη μας, η εικόνα της Σάντα Τζούλια να είναι εκείνη που θα μας συντρόφευε στο μεγάλο ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα. Πριν χαράξει η επόμενη μέρα, ο κινητήρας πήρε μπροστά. Θα διασχίζαμε την Τυρινική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος μέσα σε 3 ημέρες, διάστημα στο οποίο έπρεπε να καλύψουμε με μιας τα 650 ναυτικά μίλια μέχρι την Πλαταριά.